Καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ευζήν, όπως κάθε Δευτέρα, είναι μαζί σας από τη συχνότητα στο νησί 99FM, ο Νίκος Αθανάσης και ο Χρήστος Δαγγέλης. Γεια σας και από μένα. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Έλσα Εγκλεζοπούλου, είναι η πρόεδρος του ΟΡΙΑ. Επίσης, τηλεφωνικά θα έχουμε τον Κώστα Χουβαρδά. Μαζί μας στο στούντιο είναι και ο Ισάκ Παγωνίδης. Ήρθε για λίγες μέρες στη Μυτιλήνη και ήρθε να μας δει. Πριν μπούμε στα θέματα της εκπομπής που έχουμε, θα ήθελα να πω για μια απώλεια που είχαμε και είναι ο Στρατής ο Καραντώνης, ένα νέο παιδί στην ηλικία των 45 ετών, γνωστός με τη γκαζολίνα, με το καραβάκι από την Κουντουρουριά στο Πέραμα. Για όλους εμάς που έχουμε ασχοληθεί με το εντούρο, με το ποδήλατο, περπάτημα, οτιδήποτε που περνούσαμε απέναντι και σε εκδηλώσεις που γινόταν μέσα στον κόλπο της Γέρας, ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που προσφερόταν, εξυπηρετούσε. Τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Ήτανε μεγάλη στεναχώρια που πήραμε. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δεν θα τον ξεχάσουμε τον Στρατή και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά τόσα χρόνια που έκανε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Γέρας θα διοργανωθεί αγώνας τρεξίματος το Σάββατο και την Κυριακή αγώνας με ποδήλατα. Δεν θα έχει κάποιο κόστος για να συμμετάσχει κάποιος. Πλην όμως όποιος θέλει μπορεί να δώσει 10 ευρώ για να πάρει την μπλούζα του αγώνα και τα χρήματα αυτά θα πάνε στην οικογένεια του βρέφους που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τον τελευταίο καιρό και όλοι στην Λέσβο γνωρίζουμε την περιπέτεια της υγείας που έχει αυτό το παιδάκι. Ευχόμαστε να πάει καλύτερα και σύντομα να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα μας εδώ πέρα. Ο αγώνας θα έχει δύο κομμάτια, δύο αγώνες. Μία εύκολη διαδρομή 8 χιλιόμετρων για όποιον θέλει να πάει να τρέξει, ακόμα και να περπατήσει. Και μία 12 χιλιόμετρων που θα είναι στο βουνό, 3 ώρα από το Πέραμα. Όποιος θέλει όμως μπορεί να πάει εκεί να παρακολουθήσει, να δώσει τα 10 ευρώ, να πάρει την μπλούζα, να βοηθήσει για αυτό το παιδί. Για καλό σκοπό είναι όλες οι ενέργειες αυτές που γίνονται. Να συγχαρούμε όμως για ακόμα μια φορά τη Μαρία Κάσου, η οποία την Κυριακή ήταν πρώτη στο κύπελο ανωμάλου δρόμου στην κατηγορία K20 στα 4 χιλιόμετρα και ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια. Είναι η χαρά μας. Δίπλα είναι η Έλσα Εγκλεζοπούλου, πρόεδρος του Περιπατητικού Συλλόγου ΟΡΙΑΣ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου Έλσα και από μένα. Να είστε καλά που μας καλέσατε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και μπράβο σας για το σύλλογο και τις ενέργειες που κάνετε, τις ωραίες εκδρομές.
Έλσα, να σε ρωτήσουμε, πες μας τώρα λίγα λόγια στην αρχή για τον Οριάς, να γνωρίσει ο κόσμος τι είναι ο σύλλογος αυτός. Λοιπόν, ο Σύλλογος Οριάς υπάρχει από το 2010 και είναι ένας πεζοπορικός, ορειβατικός σύλλογος που όμως ασχολείται και με τα θέματα του περιβάλλοντος και με την πολιτισμική κληρονομιά. Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πάμε ότι είναι τα μέλη άνθρωποι που αγαπάνε τη φύση και αγαπάνε το περπάτημα. Και πριν ιδρυθεί ο σύλλογος τότε υπήρχαν παρέες που πήγαν στη φύση, πρώτα με το αυτοκίνητο, μετά αποφασίσαν όμως να δούμε και λίγο το πιο πέρα και έτσι άρχισαν να ανακαλύψουν τις διαδρομές με τα πόδια τους, μέχρι που αυτή η παρέα αποφάσισε να ιδρύσει αυτό το σύλλογο. Και Νίκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είσαι ιδρυτικό μέλος και πάνε να μας στηρίζεις. Μέσα στο σύλλογο υπάρχουν και άτομα που κάνουν και ποδήλατο, που και που έρχονται και κάποιοι που ίσως τρέχουν, όπως ο Χρήστος, βέβαια όχι με τόσο έντονα. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, δηλαδή και ακόμα και παιδιά που και που έρχονται 12 χρονών, αλλά με συνοδεία των γονιών. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 80 χρονών και δεν θέλουν να χάσουν ούτε μία διαδρομή που γίνεται τις Κυριακές, γιατί διοργανώνουμε κάθε Κυριακή αυτές τις διαδρομές. Και βέβαια θα ήθελα να πω μία που είμαι πρόεδρος, ότι υπάρχει ένα συμβούλιο και είναι 7 άτομα και όλα τα άτομα αυτά βοηθάνε στο να οργανωθεί και με ασφάλεια η κάθε διαδρομή. Δηλαδή σημαίνει ότι πρώτα ψάχνουμε ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο τα μονοπάτια, παραδείγματος χάρη, που είναι σηματοδοτημένα, που υπάρχουν τώρα και αυτό είναι σημαντικό, 250 χιλιόμετρα περίπου σηματοδοτημένης διαδρομής, και έτσι μπορούν να την εκμεταλλευτούν και οι ποδηλάτες αλλά και οι άνθρωποι του τρεξίματος και μπορούν να γίνουν αγώνες. Αν και κάθε φορά, το ξέρετε κι εσείς, θέλει καθάρισμα, και εμείς όταν περπατάμε κάνουμε τις δοκιμαστικές που βλέπουμε, είναι κάτι καθαρό. Έχει χαλάσει η φύση, η βροχή, τα χιόνια έχουν χαλάσει κάποια σημεία, πρέπει να κόψουμε κλαδιά. Και με την ευκαιρία αυτή θα μπορούσα να αναφερθώ, μια που είμαστε σε αυτό το σημείο, ότι ο Ριάς έχει ιδρύσει και μια ομάδα, τη λεγόμενη Οδίκαμον, η οποία είναι μια ομάδα διάνοιξης και καθαρισμού μονοπατιών. Και όπως ξέρουμε όλοι που αθλούμαστε κατά κάποιο τρόπο ή περπατάμε ή κάνουμε ποδήλατο, ότι κάθε χρόνο πρέπει να κάνεις έλεγχο, και ανακαλύπτουμε όμως και εσείς και εμείς ότι υπάρχουν παλιά μονοπάτια τα οποία είτε έχουν το σεμέδες είτε πάνε από το ένα χωριό στο άλλο, αλλά που έχουν φράξει, και όμως όλοι μας έχουμε το πάθος του να ανακαλύψουμε και να δούμε πράγματα, γιατί όπου και να περπατάμε με όλα τα μέλη αυτά, μπορεί ξαφνικά να βρεθούμε σε ένα παλιό χριστιανικό ναό μπροστά, ή μια παλιά βρύση, ή κάποιον αρχαιολογικό χώρο, ή κάτι, α, τι είναι αυτό, δεν το έχω δει, ή η θέα αυτή. Και όλα αυτά γίνονται γιατί θέλουμε να ανακαλύψουμε και θέλουμε να απολαύσουμε το νησί τούτο. Οι εκπλήξεις είναι πάρα πολλές που υπάρχουν στο νησί μας, και για να τις βρεις πρέπει να περπατήσεις και να τις ψάξεις. Ο Ριάς βοηθάει τον κόσμο που θέλει να γνωρίσει το κάτι διαφορετικό του νησιού, και είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό που ακούμε συνεχώς κόσμο που λέει, α, θα πάω στον Οριάς να αρχίσω να περπατάω κι εγώ, να βλέπω καταράκτες, να βλέπω νησί. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει στο σύλλογο, να έρθει σε μία βόρτα? Καταρχήν, πόσες, πες μας λίγο, κάθε πότε διοργανώνεται εκδρομές και πώς μπορεί να έρθει κάποιος? Ναι, κοίταξε να δεις, αφού πεζοπορούμε και είμαστε σε νησί που όλοι θέλουν το καλοκαίρι να κάνουν μπάνια, εμείς αρχίζουμε
μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, όταν πια ο καιρός είναι έτσι ώστε δεν υδρώνεις με κάθε βήμα, γιατί έχουμε και ανηφορούλες και διάφορα άλλα, και περπατάμε 2, 3, 4 ή 5 ώρες, και έτσι ξεκινάμε τον Οκτώβριο, και κρατάει η πεζοπορική σεζόν μέχρι το Μάιο, εξαρτάται πάλι από το καιρό, και διοργανώνουμε τις διαδρομές κάθε Κυριακή, εκτός από αν βρέχει πολύ, εκτός την περίοδο Χριστουγέννων, η Πάσχα, κάτι τέτοιο, ναι. Και πώς μπορεί να μπει κάποιος, ρώτησε σε Νίκο. Εγώ θα πρότεινα ότι πρώτα να έρθει μία φορά, να δει αν του αρέσει, αν είναι αυτό που ψάχνει, και με τη δεύτερη φορά και την τρίτη να μπει στο σύλλογο. Δεν είναι και τρομερά τα ποσά, δηλαδή η εγγραφή κοστίζει 5 ευρώ και η συνδρομή για όλο το χρόνο είναι 10 ευρώ, και βέβαια το κόστος που μετά υπάρχει είναι όταν πάμε με το πούλμαν, να μας αφήσει κάπου το πούλμαν να μας πάρει πάλι, γιατί οι περισσότερες διαδρομές δεν είναι κυκλικές, τότε υπάρχει συμμετοχή στο πούλμαν, και συμμετοχή άμα μετά πάμε και τρώμε, τέτοια πράγματα, ναι. Να πούμε ότι ο Σύλλογος διατηρεί στο σελίδα orias.gr, η οποία είναι πάρα πολύ οργανωμένη, και τα υποψήφια μέλη μπορούν να βρουν σε ποια διαδρομή θα πάνε την επόμενη Κυριακή ο Σύλλογος, ώστε να μπορεί να καταλάβει αν μπορεί να ακολουθήσει ή όχι. Ναι, γιατί δίνεται η περιγραφή. Έχουμε όλη την γάμα πες. Έχουμε κάποιες φορές κάτι πολύ εύκολο που κρατάει ίσως μόνο 2-2,5 ώρες. Έχουμε κάποιες φορές κάτι πιο απαιτητικό, στο να ανεβείς παραδείγματος χάρη στον Λεπέτιμνο. Πολλές φορές, αφού έχουμε πολλά μέλη, και το κάθε μέλος έχει δικιά του επιθυμία, όπως γνωρίζετε κι εσείς. Έχουμε και 2 ομάδες. Η μία θα κάνει την κανονική διαδρομή με κανονικό βηματισμό. Η άλλη πάει στο απαιτητικό κομμάτι, να περνάς και από κατσάβραχα και τέτοια πράγματα. Έτσι μπορούν να βρουν αυτό που τους ταιριάζει βάσει της περιγραφής, έτσι, της διαδρομής, που είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσουν καλά-καλά, γιατί θα λέει πάρε το αδιάβροχο μαζί, μην ξεχάσεις τα παπούτσια, δεν είναι κυκλική, είναι κυκλική, έτσι, είναι τόσο δύσκολο ή τόσο εύκολο, και πιστεύω ότι βοηθάει αυτό ώστε μπορεί ο κάθε ένας να δηλώσει ηλεκτρονικά, ή άμα δεν υπάρχει μέσο μπορεί και με το τηλέφωνο. Αναφέρονται τα τηλέφωνα του Γενικού Γραμματέα ή το δικό μου, και είναι εύκολο να το βρουν. Εκτός από αυτά, και τα τελευταία χρόνια το ανεβάζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εφημερίδα, βλέπουμε και το γράφει, και εφημερίδες, ναι. Δηλαδή, εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Πόσα μέλη αριθμεί ο Σύλλογος? Είμαστε πάνω από 160 μέλη, οι οποίοι, ναι, μέσο όρο, γιατί κάθε Κυριακή δεν θα είναι ίδια άτομα. Περίπου πόσα άτομα είναι τις βόρτες της Κυριακής? Κοίταξε να δεις, έχουμε και κάποιους περιορισμούς, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε 3 πούλμαν. Έτσι συνήθως είναι γεμάτο ένα πούλμαν, και έρχονται και κόσμο που έρχεται κόσμος που συνεννοείται μεταξύ τους, δεν είναι κυκλικοί, πώς μπορούν να το κάνουν για να αρχίσουν και να τελειώνουν. Παραδείγματος χάρη, τώρα χτες που κάναμε το περπάτημα, την διαδρομή στα Λατομεία του δάσους των Βασιλικών, ήταν 60 άτομα περίπου, έτσι, ένα πούλμαν παίρνει 50 και 60 άτομα, 10 με το αυτοκίνητο ή με φίλους ή κάτι τέτοιο, έτσι, δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, άλλο είναι να περπατάς με 5 άτομα και άλλο με 60, γι' αυτό κάνουμε και τις δοκιμαστικές πορείες, για να και πολλές φορές σηματοδοτούμε τις διαδρομές. Για τη χθεσινή βόλτα, δηλαδή, ναι, είδα τις φωτογραφίες, ήξερα για το Λατομείο, για το κτίριο το παλιό, για το
το τρενάκι που λέμε το πάνω, εναέριο. Το εναέριο. Δεν γνώριζα ότι είχαμε τις στοές αυτές που βάλατε στη φωτογραφία, το οποίο για το νησί ήταν. Καλά που το αναφέρεις αυτό, γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς από μόνοι μας δεν ξέρουμε όλες τις διαδρομές. Έτσι, εμείς ρωτάμε. Υπήρχαν πάντα άτομα, όπως παραδείγματος χάρη ένας φωσκός από εδώ, ένας γέροντας από εκεί που ξέρει κάτι παλιό μονοπάτια. Σε αυτή την περίπτωση τώρα την χτεσινή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον στρατή τον Βοιατζή, ο οποίος περπατάει χρόνια, αλλά προτιμώ να το κάνει μόνος του ή με μικρή παρέα, και δίνει όμως σε φίλους όπως τον Δαμιανό Σταθάκη, ο οποίος έχει και εκείνος το πάθος το να περπατάει τα βουνά, τα στοιχεία, και έτσι συνονούνται, και αυτή τη, η χτεσινή διαδρομή βγήκε από τον στρατή και τον Δαμιανό, δηλαδή ο στρατής έδωσε, εγώ πήγα εκεί, είναι αυτά τα στοιχεία, κάτσε να πάμε, ήρθε μαζί ο Δαμιανός, το εξέτασαν, το εφαρμόσαν ώστε να μπορεί μια ομάδα με 50-60 άτομα να περπατήσει, έτσι δεν μπορείς παντού να πας, και έτσι βγήκε χτες έτσι το αποτέλεσμα, που για μας ήταν πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να σκεφτείς ότι εκεί πέρα δούλευαν οι άνθρωποι, βγάλαν ας πούμε το Magni City και γινόταν χαμός, που είδε το δάσος ας πούμε, δουλειές από εδώ, μεροκάματα από εδώ, έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. Έτσι, είναι συγκινητικό. Βλέπεις μέσα από βόλτες ότι παλιά στο δάσος υπήρχε ζωή, γιατί υπήρχαν επαγγέλματα του δάσους. Ακριβώς. Τα οποία τώρα έχουν εξαφανιστεί. Ναι, αν και βλέπεις και το έχετε δει σίγουρα κι εσείς, βλέπεις ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη ρτσίνη. Έτσι, και το είδαμε και χτες, που ήταν παλιό επάγγελμα παντού στο νησί, στο Πευκοδάσος, έτσι. Και πιστεύουμε ότι τότε που υπήρχε ζωή και εργασία μέσα στο δάσος, ήταν και πιο φυλαγμένα τα δάση σε σχέση με τη φωτιά. Έτσι, γιατί καθάριζαν έτσι, το υπέδαφος, ασχολούνταν, προσέχαν. Έτσι. Πάντως, Έλσα, πιστεύω ότι μετά από μια τέτοια βόλτα, έτσι όπως μας την περιγράφεις, γυρνάς στο σπίτι σου πιο ανάλαφρος και γεμάτος με εικόνες, απολαμβάνεις τη φύση. Κοίταξε να δεις, μπορεί κανείς να το περιγράψει άμα δεν το ζήσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πούλμαν, χέρες όλα είναι οργανωμένα, βγαίνεις εκεί, βλέπεις παρέες, γίνεται κουβέντα, δεν περπατάς μόνος σου, έχεις την παρέα, ξεκινάς και μετά από μισή ώρα περίπου έχεις ξεχάσει όλες τις έννοιες που σε απασχολούν, όλα τα προβλήματα, ασχολείσαι με τη φύση και απολαμβάνεις την φύση. Και όταν γερνάς λες, έχω κάνει διακοπές, ψυχοθεραπεία έκανα, είδα τους φίλους, αχ τι ωραία, πού θα πάμε την άλλη Κυριακή, ναι. Η ερώτηση. Βάζουμε ένα τραγουδάκι, συνεχίζουμε, η Έλσα Εγκλεζοπούλου, πρόεδρος του ΟΡΙΑΣ είναι μαζί μας. Δεν ξέρω ποιος Θεός, τα μέσα μου παλεύει, αν αγαπά το φως, αν κλαίει ή αν χορεύει. Δεν ξέρω πού με πας, μα ξέρω πού θα φτάσω, σε πιο βαθύ γκρεμό τη νύχτα θα γιορτάσω. Δεν ξέρω τι θα πει να σώζεις την ψυχή σου, όμως γνωρίζω τι θα πει αυτή η αβάσταχτη σιωπή. Συνεχίζουμε, συζητάμε για τον ΟΡΙΑΣ
Να πω και κάτι άλλο, Έρσα. Είπαμε για τις περιβατητικές διαδρομές και όλα αυτά, αλλά ο Σύλλογος δίνει και μία ζωή και γνωρίζει ο κόσμος στα χωριά της Λέσβου, γιατί κάθε βόρτα στο χωρι... σε... τη... την κάνετε έτσι ώστε να καταλήξετε σε κάποιο χωριό που θα καθίσετε κιόλας εκεί, και είναι σημαντικό να δίνετε ζωή. Ναι, και κοίταξε, μας αρέσει, γιατί όταν τελειώνεις την πεζοπορία και λες «Πα, το κατάφερα, τώρα να πιω κρασάκι, να φάω κάτι», και έτσι πρέπει κάπου να πάμε να φάμε. Και αφού πεζοπορούμε το χειμώνα, είναι λογικό ότι θα καταλήξουμε σε κάποια χωριά, που τα χωριά έχουν μάθει και πριν από μας κατά κάποιο τρόπο ότι θα έρθει ο Ωριάς, θα φάνε εκεί, θα υπάρχει ζωή στο χωριό, και χαίρονται. Και εμείς βέβαια με τον τρόπο θέλουμε αυτό, να στηρίξουμε τα χωριά, αλλά γνωρίζετε ότι το χειμώνα μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο, γιατί καταρχήν πρέπει να έχεις μεγάλο μαγαζί να χωράνε 50 άτομα, αλλά είναι και δύσκολο γιατί κάποια μαγαζιά έχουν κλείσει, δεν μπορούμε δηλαδή. Τα κανονίζετε όμως, πάντοτε τα βρίσκετε. Θα τα βρούμε. Και μικρό χωριό να είναι, τα κανονίζετε. Ναι, θα τα κανονίσουμε. Ναι. Μα αυτό είναι το ωραίο. Μετά να κάθεσαι και να υπάρχει από τον κόσμο που δεν είναι από το νησί, ότι έρχονται και φοιτητές ή άνθρωποι που η δουλειά τους τους έφερε εδώ στο νησί, και θέλω να τα γνωρίσουν. Και έτσι στηρίζουμε τα χωριά, όχι μόνο οικονομικά σε μια ταβέρνα, αλλά και να νιώθουν ότι έχει ζωή, κυκλοφορεί κάποιος. Έλσα, μας είπες πριν ότι εκτός από τις διαδρομές που διοργανώνετε, καθαρίζετε, ανοίγετε μονοπάτια, κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Τι άλλες δράσεις έχει ο Σύλλογος? Σαν δράσεις που προγραμματίσουμε μέσα σε ένα χρόνο, υπάρχουν παραδείγματος χάρη ότι συνήθως προσπαθούμε κάποια στιγμή να διοργανώσουμε ένα μάζεμα σκουπιδιών. Δηλαδή έχουμε πάει παραδείγματος χάρη στην παραλία της Κάπης και μαζέψαμε εκεί τα σκουπίδια, ή εδώ στο δασάκι στην Μετυλίνη. Άλλο είναι παραδείγματος χάρη ότι αφού βλέπετε τις ωραίες φωτογραφίες που ανεβάζουμε στο site, ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που φωτογραφίζει, και έχουμε ερασιτεχνικούς φωτογράφους οι οποίοι τραβάνε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, με το αποτέλεσμα ότι λέμε κάποιες φορές ότι πρέπει να διοργανώσουμε μια έκθεση για να δει ο κόσμος το τι φύση έχει η Λέσβος και τι κάνει ο κόσμος. Και έτσι το διοργανώσαμε δύο φορές στην πλατεία Σαφούς και στο επιμελητήριο τότε, και είναι κάτι που μας αρέσει, τέτοιες δράσεις παραδείγματος χάρη. Ήταν πολύ ωραίες οι εκθέσεις. Ή φυτεύουμε, προσπαθούμε να φυτέψουμε στο δάσος της Αμαλής, όταν το κάνουν και άλλοι σύλλογοι, να συμμετέχουν έχουμε και εμείς. Συμμετέχει πάντως ο Σύλλογος σε πολλές δράσεις. Ναι. Βοηθάει. Μας δίνουν ιδέες και τα μέλη μας, γιατί πολλά μέλη είναι παραδείγματος χάρη και στο Σύλλογο αιματοδοτών. Έτσι, και μας παροτρύνουν να ελάτε να δώστε αίμα. Όλα αυτά. Και βέβαια μην ξεχάσουμε τα ταξίδια που κάνουμε μία φορά εκτός Λέσβου. Πριν κάποια χρόνια αρχίσαμε πρώτα με την Χίο για να δούμε πώς πάει, έχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος τρελάθηκε. Πήγαμε την επόμενη φορά στην Ήπειρο. Την μετεπόμενη φορά πήγαμε στη Πελοπόννησο. Μετά πήγαμε και στη Λίμνο. Και τώρα τελευταία περπατήσαμε στα Μετεώρα και περπατήσαμε και στο αρχαίο μονοπάτι των Δελφών. Αυτό το μονοπάτι που παίρναν πάντα οι προσκυνητές για να πάνε στους Δελφούς να ακούσουν τους χρησμούς και αυτά. Ωραίες εκδρομές. Μπράβο. Και εκτός Λέσβου. Και εκτός Λέσβου. Για το ότι κάνετε ωραίες στη Λέσβου, το λέει, ξέραμε. Για εκτός. Να πούμε καλησπέρα και τον Ισάκ τον Παγωνίδη που είναι δίπλα μας. Γεια σου, Ισάκ. Ισάκ, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Είπατε ο Σύλλογος λειτουργεί από το 2010, έτσι? Σωστά. 12, σωστά. Σχεδόν 13 χρόνια δηλαδή. Είναι πιο πολύ για εσάς η ερώτηση αυτή. Υπήρξε κάποια στιγμή
μία περίοδος όπου λόγω δυσκολιών, αντίξεων, συνθήκων και τα λοιπά, είχατε αμφισβητήσει αυτό το οποίο κάνετε και γενικά είπατε ότι κουραστήκατε, ότι ίσως θέλατε ένα διάλειμμα και τα λοιπά. Κοίταξε, πιστεύω ότι ο κάθε πρόεδρος ενός συλλόγου κάποια στιγμή το λέει αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ροή σε ένα σύλλογο για να μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή είναι καλό και κάποια στιγμή να αναλάβουν και άλλα άτομα, έτσι. Βέβαια υπάρχουν στιγμές που κουράζεσαι, αλλά δεν κουράζομαι μόνο εγώ, κουράζονται και τα μέλη του δουσού, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι εθελοντική δουλειά και θες να πετύχει κάτι ωραίο, κάτι καλό για το νησί, γιατί γι' αυτό πρόκειται, ότι έχουμε ένα νησί που αξίζει πάρα πολύ και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Ναι, που και που λέω, ναι, θέλω ένα διάλειμμα, θα ήθελα ένα διάλειμμα, αλλά τότε μετά έρχονται οι άλλοι και λένε, άντε βρε παιδί μου, ότι μαζί θα πάμε και θα το κανονίσουμε και αυτό. Ναι, πιστεύω είμαι στον 7ο χρόνο τώρα και ναι, που και που, ναι, αληθεύει, θα ήθελα ένα διαλεμετάκι. Λοιπόν, μια που είπες για διάλειμμα, τώρα πάμε για διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα μείνει μαζί μας η Έλσα και βεβαίως. Μετά, ακριβώς μετά, μετά το διάλειμμα έρχεται ο Κώστας Χουβαρδάς. Ήταν στο νησί.gr. Αλλάξαμε σελίδα στην ενημέρωση. Με εκατοντάδες ώρες απευθείας μεταδόσεων καλύπτουμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Ο πρώτος συνεταιρισμός μέσων ενημέρωσης στο Αιγαίο. Γιατί στο νησί είσαι εσύ. Αποδείξαμε ότι η δημοσιογραφία μπορεί να είναι αξιόπιστη. Μπορεί να είναι δίπλα σου. Μπορεί να είναι η φωνή σου. Ανεξάρτητη και μαχητική. Στην καρδιά της κοινωνίας. Για την αλήθεια, την ενημέρωση, τη δημοκρατία. Γιατί στο νησί είσαι εσύ. Στο νησί.gr. sportlesvos.gr. Περιοδικό πλατεία. Στο νησί. Στους 99 στα FM. Η Peugeot πρωτοπορεί με τα νέα Peugeot 208 2008 και 3008. Τώρα και σε νέες εκδόσεις Smart Diversity. Με πλουσιότερο εξοπλισμό ασφάλειας και τεχνολογίας. Με χαμηλότερους ρήπους, τρισδιάστατο ταμπλό iCockpit και τέσσερις επιλογές κινητήρων. Βενζίνης, πετρελαίου, plug-in hybrid ή 100% ηλεκτρικό. Σίγουρα θα αναρωτηθείτε. Αλήθεια, τι οδηγούσαμε ως τώρα? Νέα Peugeot 208 2008 και 3008 σε εκδόσεις Smart Diversity. Πιο έξυπνα και πιο πλούσια από ποτέ. Μυτιλίνη Peugeot Μυρσινιάς. 4ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Μυτιλίνης Καλονή. Για το αυτοκίνητό σας θέλετε το καλύτερο. Γι' αυτό και εμπιστεύεστε ένα όνομα που με την πολυετή πείρα του, την άψογη εξυπηρέτηση, τη συνέπεια και τις ειδικές τιμές μπορεί να σας το εξασφαλίσει. Συνεργείο αυτοκινήτων υγραεριοκίνηση Ερμής Μασανός. Σέρβις, καθαρισμός μπέκ, κλιματισμός, ηλεκτρονική διάγνωση, έλεγχος και διεκπεραίωση κταίου, ευθυγράμμιση, βελτιώσεις, μετατροπές, τοποθέτηση kit υγραερίου LPG. Συνεργείο αυτοκινήτων υγραεριοκίνηση Ερμής Μασανός. Πάροδος αεροπόρου Γιαναρέλη, Μυτιλίνη. Τηλέφωνο 22 510 27 831. Εγγυημένη και ποιοτική εργασία για σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Στο νησί, στους 99. Και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Μητέ σκυμμένο στις σελίδες κάποιου τόμου. Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι κείμαι. Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πόνει. Δεν θα ρωτήσω αν εδώ που το κεντρί σου. Γόνιος δεν θα είναι να μου πει σηκώ και δίσου. Καιρός να ζήσουμε παιδί μου ξημερώνει. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Και κλιπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη.
θα έρθει σαν πυρηνό παράγγελμα που λύνει. Επιστρέψαμε. Κοντά μας έχουμε τον Κώστα. Κώστα, μας ακούς? Βεβαίως. Γεια σου, Κώστα. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάω σε ραδιόφωνο της πατρίδας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα να ξέρεις ότι κάθε εβδομάδα σε μνημονεύαμε. Λέγαμε, τώρα έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Σας παρακολουθώ. Κώστα, καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Κώστας είναι από το... από την Πτερούντα. Πτερούντα Λέσβου. Ζει όμως τα τελευταία χρόνια στα όμορφα Γιάννενα. Ακριβώς, έχω μετακομίσει από Πτερούντα, από Μυτιλήνη, στην ουσία πήγα Αθήνα και τα τελευταία 9 χρόνια είμαι στα Γιάννενα. Όπου διατηρεί ένα καταπληκτικό γυμναστήριο. Έχω κάνει ένα χώρο εδώ το οποίο δεν είναι το συμβατικό γυμναστήριο. Έχει και στίβο μέσα, 200, γιατί έχω και πολλά παιδιά που προπονώ εδώ. Και είναι έτσι πιο εναλλακτικές μορφές άσκησης, όχι το συμβατικό γυμναστήριο που απλά κάνουμε βάρη. Μπράβο Κώστα, μπράβο. Μπράβο. Κώστα, πώς είσαι σωματικά? Σωματικά είμαι πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησα ήδη προπόνηση για την άνοιξη. Στην ουσία δεν σταμάτησα και ποτέ. Την ημέρα του μαραθωνίου, του κλασικού, το απόγευμα εγώ βγήκα για τρέξιμο κανονικά για προπόνηση. Και από Δευτέρα κανονικά μπήκα σε πρόγραμμα βάρη και προπόνηση κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή είμαι σε τέλεια κατάσταση. Μπράβο, μπράβο. Κώστα, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα των 7 μαραθωνίων στη σειρά κάτω από 3 ώρες? Να σου πω, παιδιά, πώς προέκυψε. Αυτό... μου μπήκε ως ιδέα πριν ένα χρόνο περίπου. Πριν ένα χρόνο έτρεξα στη Βαρκελόνη, όπου έκανα 2.53. Μετά έτρεξα στο Κλασικό, που έκανα 2.55. Και μετά στη Θεσσαλονίκη, που έκανα 2.51. Σε 14 μέρες, στην ουσία, 3 Κυριακές, έκανα 3 μαραθωνίους. Και επειδή μου βγήκε σχετικά άνετα, έψαχνα μετά κάτι έτσι να είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή να με εξητάρει λίγο, να έχει ένα challenge, να μην το θεωρώ δεδομένο από αυτή την άποψη. Γιατί πλέον το να τρέξω ένα μαραθώνιο 2.50 ή 2.48 ή κάτι τέτοιο δεν μου είναι κάτι τρομερό. Μπορώ να το κάνω. Και έψαχνα κάτι έτσι που να μου βάλει δύσκολα σε εισαγωγικά. Έβαλα εγώ δύσκολα στον εαυτό μου. Και λέω να κάνω κάτι περισσότερο, δηλαδή σε συνεχόμενους μαραθωνίους. Το 7 δεν είναι τυχαίο νούμερο, θα μπορούσα να κάνω 5 ας πούμε ή 10. Είδα μια Αμερικανίδα, τη Flanagan, η οποία Flanagan είναι αθλήτρια elite, πολύ καλύτερο επίπεδο από μένα. Είχε τρέξει 6 συνεχόμενους μαραθώνιους κατά από 3 ώρες πέρυσι τέτοια εποχή. Και έτσι σαν ορόσημο τέλος πάντων με αυτό το 6, είπα να κάνω 7, να κάνω ένα παραπάνω. Έτσι κάπως μπήκε η ιδέα και μετά μπήκε και η ιδέα για να το καταχωρήσω και στον Guinness. Στην αρχή δεν με ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό, ούτε τώρα με ενδιαφέρει πολύ, είναι η αλήθεια. Εγώ ήθελα απλά να το κάνω. Να κάνω τις 7 συνεχόμενες που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος στον κόσμο, τουλάχιστον όχι επίσημα. Πιθανό να υπάρχει κάποιος αθλητής που το έχει κάνει, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε κιόλας. Επίσημα πάντως είμαι ο πρώτος που το κάνει. Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, που δεν ασχολείται με το τρέξιμο, 7 συνεχόμενες Κυριακές, τις 6 συνεχόμενες πήγαινες σε μια ξένη χώρα, έτρεχες, με την αύριο έμπαινες αεροπλάνο, επέστρεφες στην Ελλάδα. Και μάλλον Τετάρτη, Πέμπτη έφευγες ξανά να πας να τρέξεις την Κυριακή. Κάπως έτσι, ακόμα πιο δύσκολα, γιατί εγώ Δευτέρα με Παρασκευή εργάζομαι, δεν μπορώ να φύγω από τη δουλειά μου. Στην ουσία έφευγα Σάββατο πρωί και γύριζα Κυριακή βράδυ. Δηλαδή ήμουνα 10-12 ώρες στον δρόμο, αυτοκίνητο να οδηγήσω να πάω Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Αεροπορικό, ανταπόκριση πολλές φορές. Τρένο να κατέβω στην πόλη, έπαιρνα τα νούμερα, πήγαινα, κοιμόμουν, έτρεχα και γύριζα αυθημερών. Μιλάμε για μεγάλο σκότωμα. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο στην ουσία. Δεν είχα την πολυτέλεια λέει, να πάω να κάτσω κάποιες μέρες πριν ή μετά να ξεκουραστώ λίγο. Ήμουν συνέχεια στο δρόμο με μια βαλίτσα και τις άλλες μέρες δούλευα. Και έπρεπε να κάνω και προπόνηση ενδιάμεσα μέσα στην εβδομάδα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα σαν σχέδιο, σαν κόνσεπτ, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι μόνο οι αγώνες. Είναι όλη η καταπώνηση, η ταλαιπωρία που δέχεσαι από όλα αυτά τα ταξίδια. Είναι πάρα πολύ επίπονο όλο αυτό το πράγμα.
Κώστα, εμείς πήγαμε, τρέξαμε ένα μαραθώνιο. Κάναμε τις άπειρες ώρες. Και μετά μία εβδομάδα, καλά-καλά που λέμε, ότι στη δουλειά δεν πηγαίναμε. Και εσύ έκανες 7 συνεχόμενους. Δηλαδή, μπράβο. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα που περιγράφει. Δηλαδή, να μπεις σε αεροπλάνο, να πας σε ένα ξένο μέρος, να πας σε μια έκθεση που δεν γνωρίζεις καλά-καλά που είναι, να πάρεις τον αριθμό και να τρέξεις. Όχι απλά να τρέξεις, να τρέξεις κάτω από 3 ώρες και να ξαναφύγεις, να μπεις ξανά πάλι στη δουλειά. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι ότι... Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου ότι έκανα κάτι τρομερό και ότι είμαι φοβερός κτλ. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να κρύβομαι κιόλας ή να το παίζω με τριόφρον σε εισαγωγικά. Γιατί όντως είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος. Δηλαδή έπρεπε να είμαι πάρα πολύ καλά αθλητικά. Δηλαδή έκανα ένα χρόνο προπόνηση πολύ αυστηρή για να είμαι πανέτοιμος. Έπρεπε να είσαι πάρα πολύ καλά σωματικά. Έκανα 18 μήνες βάρη ενδυνάμωση, σύν 18 μήνες δίαιτα. Αυστηρή δίαιτα για να είμαι χαμηλά σε κιλά, για να μπορώ να μην τραυματίζομαι. Και όλο αυτό το πράγμα, έπρεπε να έχω την τύχη με το μέρος μου, μη χάσω κάποια πτήση, μη χαλάσει ένα αυτοκίνητο. Ένα λάστιχο να πάθαινα στην εθνική, δεν θα προλάβαινα, θα είχα την τύχη, θα είχα τον αγώνα. Να μην κολλήσω κάποια αρρώστια, τόσα ταξίδια. Γιατί είναι και η μεγάλη καταπώνηση που δέχεται ο οργανισμός. Είναι τη συνολική καταπώνηση που βδομάδα με τη βδομάδα μεγάλωνε. Οπότε στην ουσία είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μεγάλο, από όπου και να το πιάσεις. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, ότι η καταπώνηση από το ταξίδι είναι πάρα πολύ μεγάλη, που στο τελευταίο μου ταξίδι στην Αθήνα, που δεν είχα ταξίδι στην ουσία να μπω σε αεροπλάνο κτλ., έτρεξα σαν να μην έτρεξα, δηλαδή δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί μπήκα ξεκούραστο, δεν είχα το ταξίδι. Γι' αυτό και λέω, είναι πολύ πιο εύκολο, θα μπορούσα να κάνω και 15 μαραθώνιους συνεχόμενους, αν κάθε Κυριακή είχε έναν αγώνα εδώ στα Γιάννενα ή κοντά. Έπαιρνα στο αυτοκινητάκι μου, έφευγα από το σπίτι μου, πήγαινα, έτρεχα και γύριζα. Δεν μου είναι πρόβλημα να τρέξω στο 2.50 ή στο 2.52 κάθε Κυριακή σαν long run. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να διαχειριστείς και όλη την ταλαιπωρία τα ταξίδια. Ψυχολογικό. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Δηλαδή υπήρχε και κόστος ψυχολογικό, αλλά και οικονομικό κόστος για να καταφέρεις να τα κάνεις. Και οικονομικά και οικογενειακό κόστος. Δηλαδή έλειπα από το σπίτι μου σχεδόν 2 μήνες, δεν έβλεπα το παιδί. Οικονομικά ήταν πολύ δύσκολο, μάζευα λεφτά ένα χρόνο, γιατί και οικονομικά είναι δύσκολο να το κάνεις. Είναι ένα μεγάλο κόστος αυτό, ταξίδια, ξενοδοχεία, φαγητά, βενζίνες. 1.500 ευρώ έδωσα μόνο σε βενζίνες και διόδια. Οπότε γενικά όλο αυτό το πράγμα να το οργανώσω και να το κάνω, είχε μια δυσκολία μεγάλη, θα έλεγα. Είχες, από κάθε άποψη. Είχες χορηγούς, Κώστα, κάποιους που σε στήριζαν ή εσύ τα έκανες όλα? Δεν είχα κάποια μεγάλη χορηγία. Είχα κάποιες συζητήσεις με εταιρείες, αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι εταιρείες κάπου, επειδή είναι και εκτός του κλίματος οι υπεύθυνοι που έχουν, δεν το πολύ πίστεψαν ότι μπορώ να το πετύχω αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια με προσέγγισαν εκ των υστέρων οι ίδιοι που με απέρριψαν ή που δεν με πίστεψαν, τέλος πάντων, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα το κάνω. Και γι' αυτό δεν είχα και κάποια χορηγία ιδιαίτερη. Είχα χορηγίες από κάποιες εταιρείες ρούχων, συμπληρωμάτων, που είναι και αυτά βασικά, γιατί τα αγοράζεις, άρα και αυτά χρήματα είναι εν μέρη. Επί της ουσίας χρήματα είναι και αυτά. Αλλά είχα και κάποιες χορηγίες κυρίως από αθλητές μου που προπονώ, οι οποίες ήταν σε επίπεδο προσωπικό περισσότερο και δεν θέλησαν να τις δημοσιοποιήσω κιόλας προς τιμήν τους. Το έκαναν καθαρά επειδή πίστεψαν σε μένα και θέλαν να με στηρίξουν. Μάλιστα. Επόμενος στόχος τώρα, Κώστα, ποιος θα είναι? Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Στο μυαλό μου γυρίζουν πολλά τώρα. 2 στόχοι έτσι που έχω, αλλά είναι λίγο πιο μακρινοί. Ένας είναι να τρέξω κάτω από 3 ώρες 100 αγώνες. Όταν λέω 100 αγώνες όμως, όχι 100 συνεχόμενους κάθε Κυριακή όπως έκανα τώρα, 100 σύνολο. Δηλαδή μπορώ να τρέχω 20-22 το χρόνο, ξέρω εγώ, και να τους συμπληρώσω σε 3 χρόνια, γιατί έχω ήδη κάνει πάνω από 20 κάτω από 3 ώρες στην καριέρα μου. Οπότε στην ουσία το παγκόσμιο ρεκόρ είναι ακριβώς 100. Υπάρχει αθλητής που έχει κάνει 100 μαραθωνίες κάτω από 3 ώρες σε όλη την καριέρα. Μπορεί να το κάνει και σε 10 χρόνια, 12. Εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω μέσα σε μια πενταετία αυτό. Το ξεκίνησα από πέρσι, είχα κάνει βέβαια και παλιότερα κάποιους.
Και το τελευταίο χρόνο έχω κάνει 13, ας πούμε, κατά από 3 ώρες. Το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, εξαιρετικά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάς, γνωριζόμαστε κιόλας, είμαι και 46 χρονών, δεν είμαι 30. Ακμεότατος όμως. Οπότε δεν έχω και πάρα πολλά χρόνια για να το πετύχω, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια δυσκολεύει το πράγμα να πηγαίνει σε τόσο γρήγορους ρυθμούς. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο που θέλω να κάνω, που μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα, είναι να τρέξω σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Έχω τρέξει σχεδόν στις μισές. Θέλω να έχω τρέξει μαραθώνιο σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτά τα δύο έτσι έχω στο μυαλό μου για τα επόμενα χρόνια. Θα τα κάνω κιόλας. Γιατί γενικά όταν βάζω στόχους πετυχαίνω. Είμαι πολύ επίμονος, πεισματάρης πολύ. Και μέσα από αυτό γενικότερα προσπαθώ να ευαισθητοποιήσω και κόσμο, να πιστέψει στον εαυτό του, να κάνει πράγματα που θεωρούσε ότι δεν μπορεί. Στο κλασικό τώρα, ας πούμε, κατέβασα 30 άτομα, οι οποίοι δεν είχαν ξανατρέξει ούτε δεκάρι σε αγώνα και τερματίσαν όλοι. Για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, γιατί στην ουσία εμπνεύστηκαν από αυτό που έκανα και είπαν, αφού μπορεί ο coach, θα το κάνουμε κι εμείς, έστω έναν. Οπότε είναι σημαντικό να αφυπνίσει σε εισαγωγικά και κάποιο κόσμο, να σηκωθεί από καναπέδες, να μην είναι μόνο φαγητό, ποτό και καφές, και να μπουν στη διαδικασία να κάνουν τέτοια πράγματα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Κώστα, στο στούντιο είναι μαζί μας και ο ανιψιός μου και φίλος μας ο Ισαάκ. Θέλει να σου κάνει μια ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και για το επίτευγμά σου. Επειδή η σωματική καταπώνηση, όσο να είναι, είναι τεράστια σε αυτό που έκανες. Διατροφολογικά, πώς συντηρήσε, τι έτρωγες για να καταφέρεις να το κάνεις όλο αυτό? Θα σας εξηγήσω περιγραμματικά τώρα, γιατί αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να διαρκέσει και μια ώρα. Γιατί έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια, αλλά ο χρόνος του ραδιοφώνου δεν είναι τόσο πολύς. Στην ουσία εγώ δεν χρησιμοποιώ καθόλου συμπληρώματα. Δηλαδή το μόνο που παίρνω για αποκατάσταση είναι μαγνήσιο και τίποτα άλλο. Δεν παίρνω ούτε ηλεκτρολίτες, ούτε υδατάνθρακες, κανένα συμπληρώμα αμινοξέα, πρωτεΐνη, δεν παίρνω τίποτα. Έχω εκπαιδεύσει το σώμα μου βέβαια σε αυτό το πράγμα. Δεν συμβουλεύω αυτή τη στιγμή, μην πάρετε ή μην κάνετε. Λέω ότι κάτι έκανα εγώ, μόνο για μένα μπορώ να απαντήσω. Από εκεί και πέρα, διατροφικά, κάνω πολύ λιτή διατροφή, δηλαδή τρώω μια φορά τη μέρα, μόνο το βράδυ, και τρώω και κάτι πολύ λίγο το πρωί. Προσπαθώ να παίρνω όλα τα συστατικά, δηλαδή τρώω τα πάντα, δεν στερούμε σε κάτι. Δηλαδή θα φάω και γλυκά, θα φάω και πίτσα, θα φάω και μακαρόνια, θα φάω και κρέας. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με το τι θα φάω. Μεταξύ του πρωινού και του βραδινού συνήθως δεν τρώω τίποτα, γιατί πάντα κάνω προπονήσεις με άδειο στομάχι. Κάνω δύο προπονήσεις τη μέρα, μία το πρωί, μία το απόγευμα. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, γιατί έπρεπε να προσαρμοστεί το σώμα μου σε αυτό. Αλλά μετά συνηθίζεις και λίπος, στην ουσία αποθηκευμένο λίπος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και λιπαρά οξέα και στην ουσία γίνεσαι πιο λιτός. Και το σώμα σου μαθαίνει να καταναλώνει λιγότερο και να είναι πιο οικονομικό. Άρα σε τροφές, αν μπορώ να πω μερικές τροφές κλειδιά έτσι, για να βοηθήσουμε και κάποιο κόσμο, τρώω πάρα πολύ παντζάρι, το οποίο είναι φυσικό νητρικό, βοηθάει πάρα πολύ και στην απόδοση. Φρούτα γενικά, είτε μέσα σμούθι, θα φάω από όλα, μπανάνες κυρίως και πορτοκάλια. Μέλι, από τροφές τώρα, όχι ψωμί, όχι γαλακτοκομικά, όχι ζάχαρη, και από τρόφιμα τα πάντα. Δηλαδή και όστρια και μαγειρευτά και κρέας. Δεν στερούμε κάτι. Και μπορεί να πίνω και ένα ποτήρι κρασί με το φαγητό μου κάθε βράδυ. Αυτό είναι ένα πολύ γενικό πλάνο. Είναι πολύ λεπτομερής η ανάλυση που θα πρέπει να κάνω κανονικά. Απλά, όπως είπα, στο ραδιοφωνικό χρόνο, συμπτυγμένα κάπως έτσι μπορώ να σου απαντήσω. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο Κώστας ήταν και 18 χρόνια δημοσιογράφος, επομένως ξέρει πολλά πράγματα και καταλαβαίνει. Ξέρω, έχω δουλέψει πολλά χρόνια ραδιόφωνο, δούλεψα πολλά χρόνια στο χώρο του δημοσιογραφικού πριν αποφασίσω να αποσυρθώ και να ασχοληθώ καθαρά με το αθλητικό κομμάτι, γιατί παλιά τα έκανα παράλληλα. Οπότε ναι, γνωρίζω και από ραδιοφωνικό χρόνο και από όλα. Μακάρι να είχαμε πολύ χρόνο να αναλύσουμε... Πολύ, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο η υπερανάλυση βοηθάει και τους ακροατές. Ίσως είναι περισσότερο να δώσουμε περισσότερη πληροφορία συμπιεσμένη παρά να αναλύσουμε ένα θέμα πάρα πολύ. Στην ειδική μου γνώμη τουλάχιστον. Κώστα, ξέρουμε ότι έτρεχες και στο βουνό. Έχεις τρέξει και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Τώρα τα τελευταία χρόνια έχεις σταθεροποιηθεί στην άσφαλτο και στα 42 χιλιόμετρα. Πώς συνέβη αυτή η αλλαγή? Θα σου πω, δεν είναι αλλαγή. Θα σου πω τι έγινε ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα από αποστάσεις, σαν αθλητής στίβου, στην ουσία που έκανα προσαρτησμό. Κυρίως 3, 5 και 10 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια, όπως κάθε πορεία αθλητή αποστάσεων, κάποια στιγμή καταλήγει στον ημιμαραθώνιο και στο μαραθώνιο. Και πριν καμιά 15ετία περίπου, γιατί είμαι και από τους πολύ παλιούς στο χώρο, μπήκα και στο βουνό. Έχω τρέξει όλους τους μαραθωνίους βουνού στην Ελλάδα, δηλαδή Ηρακλή, Ήτη, τα Ήγετο, Όλυμπο, στην Ζήρια. Έχω τρέξει σχεδόν παντού, Ζαγόρι, στο Μέτσοβο. Και έχω τρέξει και υπερμαραθωνίους. Έχω τρέξει 100 χιλιόμετρα, έχω τρέξει 80 στο Παρίσι, το Eco Trail. Παρόλα αυτά, σταμάτησα από το βουνό για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι το βουνό είναι αόριστο και εμένα δεν μου αρέσει το αόριστο, μου αρέσει το πολύ συγκεκριμένο. Για τον ίδιο λόγο δεν κάνω mountain bike και κάνω κούρσα. Γιατί θέλω να ξέρω ότι θα τρέξω 42 χιλιόμετρα στο 4-10, ας πούμε, χωρίς να επηρεάζομαι από εξωγενείς παράγοντες. Στο βουνό, ξέρω εγώ, πήγαινε στον Όλυμπο και μπορεί να πήγαινε με 3 χιλιόμετρα την ώρα. Σταματούσε και στο σταθμό να φας, καθόσουν και λίγο. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα, δεν μου άρεσε αυτή η αοριστία. Ήθελα να έχω αθλητικό κίνητρο. Στο βουνό λοιπόν περισσότερο είναι θέμα αυταπάρνησης και υπομονής παρά της ίδιας αθλητικής ικανότητας. Δηλαδή με περνούσαν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να περάσει και ένας βοσκός, ο οποίος έχει πολύ επαφή με το βουνό. Η μητέρα μου, ας πούμε, που έχει μεγαλώσει σε βουνό και είχε πρόβατα η γυναίκα, πιστεύω ότι μπορεί να τερματίσει άνετα τα 80 χιλιόμετρα του Ζαγορίου εντός χρόνου. Τώρα να πάει απροπόνητη. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να υπάρχει αθλητική επίδοση. Από αυτή την άποψη. Δεν θέλω απλά να πάω και να είμαι ένας φίνισερ που το έκανα 10 ώρες ή 12 ή 14 και είναι το ίδιο πράγμα. Ένα ήταν αυτό, η αοριστία. Το δεύτερο ήταν το κλίμα στο βουνό χάλασε πάρα πολύ όταν έγινε μόδα. Δηλαδή έγινε in κάπως, έγινε πιο έτσι, επικοινωνιακό, Instagram, Facebook και πιο πολλοί ερχόντουσαν για τις φωτογραφίες και για τα story παρά για την ίδια την ουσία του πράγματος και μπήκε και κόσμος απαίδευτος και ανεκπαίδευτος με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν, να τους μαζεύουν, ξέρω εγώ, οι διασώστες, να επιστρατεύουν ελικόπτερα, ξέρω εγώ, επειδή ο άλλος πήγε να το παίξει μάγκας και πήγε και κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το βγάλει και τα παράταγε ή, ξέρω εγώ, να πετάνε σκουπίδια στο βουνό και όλα αυτά. Οπότε γενικά ήταν μια κατάσταση η οποία εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Και αποφάσισα να απέχω από το βουνό συνειδητά, γιατί θεώρησα ότι έχει γίνει μόδα κατά κάποιο τρόπο και έχει χάσει την ουσία. Και το τρίτο είναι ότι θεωρώ ότι ακόμα, που λέω λόγος, έχω ψωμιά στο δρόμο, με την έννοια ότι είμαι αρκετά γρήγορος ακόμα και λόγω ηλικίας θέλω να εξαντλήσω την καριέρα μου κατά κάποιο τρόπο στο δρόμο και στους μαραθωνίους και όταν πια δεν θα μπορώ να τρέξω αρκετά γρήγορα, τότε ίσως επιστρέψω στο βουνό. Αυτή είναι η λόγη. Το βλέπεις περισσότερο αθλητικά, εγώ καταλαβαίνω. Αθλητικά. Το βουνό είναι πιο αόριστο. Ναι. Πέρα από τους πρώτους 5-10, που εντάξει και εγώ κάπου κείμενη αλήθεια, αν πάω να τρέξω βουνό στη δεκάδα είμαι συνήθως, που τρέχουν όντως και πάνε γρήγορα. Τώρα όταν μιλάμε για έναν αγώνα σαν το Ζαγόρι που γίνεται εδώ, που είναι 80 χιλιόμετρα και έχει όριο 24 ώρες, με 3,5 χιλιόμετρα την ώρα το τερματίζει ο καθένας τώρα, συγγνώμη κιόλας. Θεωρώ ότι λίγο έχει χάσει το νόημα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι ικανότητα αθλητική. Θέλει απλά υπομονή να πας να περπατάς 24 ώρες. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με γεμίζει. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν έχει καμιά αθλητική ικανότητα αυτός που το κάνει. Υπομονή έχει, άντε και μια αυταπάρνηση και μια ανοχή στην ταλαιπωρία. Είναι σαν να πάω με τους φίλους μου να πάω περίπατο στο βουνό. Δεν είναι αγώνας αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το βλέπω αθλητικά δηλαδή από αυτή την άποψη. Εντάξει, το ίδιο θα μπορούσε να πει και κάποιος για το μαραθώνιο, ας πούμε, όταν... Το ίδιο θα μπορούσε να πει, 8 ώρες είναι υπερβολή, ναι. Σαφέστατα. Δεν θέλω να δείξω ότι είμαι ρατσιστής, γιατί με έχουν κατηγορήσει και γι' αυτό, ότι είμαι κατά των αργών δρομέων κτλ. Αλλά όλο αυτό είναι μια πελατειακή σχέση που έχει στηθεί, για να βάλουμε περισσότερο κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να λέγεται μαραθωνοδρόμος ένας άνθρωπος που κάνει 8 ώρες, με την έννοια ότι απαξιώνει την ίδια την αξία του μαραθωνίου. Δηλαδή δεν μπορεί να λέτε μαραθωνοδρόμος ο Γκελαούδου που κάνει 2.14, εγώ που είμαι ένας καλός ερασιτέχνης που κάνω 2.50, και να λέτε μαραθωνοδρόμος και να το περπατάει όλο.
πρέπει να λέγεται μαραθωνοδρόμος. Ένας άνθρωπος που τουλάχιστον το κάνει, έστω 6 ώρες, έστω 5,5 που τρέχει και περπατάει. 8 ώρες είναι όλο περπάτημα. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Άρα στην ουσία απαξιώνεις το ίδιο το προϊόν. Όταν το κάνεις προσιτό σε όλους, κάπου χάνει τη μαγεία του. Παλιά λέγαμε μαραθώνες και λέγαμε να κάνω ένα μαραθώνιο και ότι είναι τρομερό επίτευγμα. Πλέον στις 8 ώρες, εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που δεν μπορεί να το κάνει 8 ώρες. Πρέπει να έχει πρόβλημα δηλαδή να μην μπορεί να το κάνει 8 ώρες. Όλοι το κάνουν. Υπομονή θέλει και άντε λίγο να το διαχειριστεί σε λίγο σε θέμα ταλαιπωρίας. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει λίγο πιο σφιχτά όρια. Και στο βουνό ισχύει αυτό. Και στο δεκάρι ακόμα. Βάζουν όριο στο δεκάρι 2 ώρες. Τι 2 ώρες είναι, παιδιά. Είναι 12 λεπτά το χιλιόμετρο. Είναι ντροπή δηλαδή. Είναι αργό περπάτημα αυτό το πράγμα. Τι 2 ώρες το δεκάρι. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Τώρα, καλός ή κακός. Σεβαστή. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Υπάρχει και ο αντίλογος. Τη σεβόμαστε. Δέχομαι και τον και ειδικά από έναν άνθρωπο που έχει γράψει τόσα χιλιόμετρα στα πόδια του όπως εσύ. Εγώ δεν είμαι δογματικός, ούτε θέλω να αποκλείω ή να απομονώνω ανθρώπους ή κατηγορίες. Απ' την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Ας πούμε, ας το κάνανε δυναμικό βάδισμα. Ας έφευγε όπως σε κάποιους αγώνες που γίνεται στο εξωτερικό 6 ώρα να φεύγαν οι βαδιστές και να τους δίνανε ένα όριο 8-9 χιλιόμετρα, 8-9 ώρες και να το κάνουν οι άνθρωποι να πάρουν τη χαρά και την αξία, να μην αποκλειστεί κανένας. Αλλά όταν λες τρέχω μαραθώνιο και είμαι τερματίσαντας στο μαραθώνιο και κάνεις 8 ώρες που είναι όλο περπάτημα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Από αυτή την άποψη το λέω. Δεν λέω να αποκλειστούν άνθρωποι. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Αλλά κάνε το δυναμικό βάδισμα. Όχι μαραθώνιο στα 8 ώρες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Σεβαστό. Μόνο που Κώστα στην εκπομπή έχουμε όριο στην ώρα, δυστυχώς. Χρονικό. Ναι. Δεν είμαστε όπως λες... Μια τελευταία ερώτηση, επειδή κατάγεται ο Κώστας από τη Λέσβο, ποιο είναι το αγαπημένο του μέρος όταν έρχεται εδώ πέρα να τρέχει? Το αγαπημένο μου μέρος και για μένα το κέντρο του κόσμου σε εισαγωγικά, που όπου και να έχω τρέξει, που έχω τρέξει σε όλο τον κόσμο, δεν το αλλάζω, είναι η διαδρομή από το χωριό μου, από τη Φτερούντα ξεκινώντας, που ανεβαίνω στον προφήτη Ηλία, το ξέρετε εσείς που είναι, Φτερούντας Ανεμότιας. Εκεί και στο Τριεθνές, μπράβο. Ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Είναι 9,5 χιλιόμετρα ανάβαση με 800 υψομετρικά περίπου. Και η επιστροφή είναι 19 χιλιόμετρα το πήγαινε έλα. Εκεί νιώθω ο Θεός. Δηλαδή είναι το αγαπημένο μου σημείο. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Να εκεί πούμε... είναι το αγαπημένο μου σημείο και εννοείται έχω πολύ έντονο συναισθηματικό δέσμο με τον τόπο μου παρότι λείπω πολλά χρόνια. Και ελπίζω κάποια στιγμή να γυρίσω και μόνιμα. Γι' αυτό και προσπαθώ όταν γίνονται εκεί εκδηλώσεις. Πέρσι έκανα ολόκληρο ταξίδι για να έρθω από τα Γιάννενα στη Μυτιλήνη για να τρέξω στον μαραθώνιο που κάνατε το Φεβρουάριο. Θα έρθω και φέτος. Δεν το χάνω. Σε περιμένουμε. Και όσο μπορώ προσπαθώ να συμμετέχω και στο δεκάρι που έγινε το καλοκαίρι. Ήρθα νωρίτερα για να μπορέσω να τρέξω. Και γενικά, επειδή έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί στη Μυτιλήνη τα τελευταία χρόνια και ο Λάζαρος, σαν πρόεδρος εκεί του συλλόγου, και εσείς με την προβολή που κάνετε μέσω. Και ο Παναγιώτης ο Χριστόφας με απόβιο πώς το έχει. Τώρα λέω κάποια ονόματα τυχαία. Είναι και άλλα παιδιά, αλλά θεωρώ ότι ένα πράγμα που στη Μυτιλήνη κοιμόταν μέχρι πριν 4-5 χρόνια, δυστυχώς, τώρα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Που βλέπω ότι στον τόπο μου ανεβαίνει το τρέξιμο. Δηλαδή χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Και εγώ ό,τι μπορώ από τη μεριά μου εννοείται να το κάνω. Σε ευχαριστούμε Κώστα πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Είναι χαρά μου πάντα να βγαίνω. Κώστα, ευχαριστούμε, συγχαρητήρια, σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε περιμένουμε το Φεβρουάριο στον αγώνα που θα γίνει. Θα έχουμε πολύ χαρά και θα φέρω και κόσμο φέτος, θα φέρω και τους φίλους μου, τους αθλητές μου. Ωραία. Μπράβο Κώστα. Σε λοιπόν, ευχαριστούμε Κώστα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ξενιτιά
αισθανόμενος δυστυχισμένος. Μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να αφήσουμε το τραγούδι να παίξει, που είναι ωραίο. Όπως σε κάθε εκπομπή κάνουμε μία πρόταση για περιπατική διαδρομή. Τι πιο ωραίο που σήμερα είναι εδώ η Έλσα να μας πει, να μας προτείνει εκείνη μία διαδρομή για όποιον θέλει να πάει μόνος, χωρίς το σύλλογο. Θα πρότεινα την περιοχή της Αγιάσου ή το Ασωμάτου ή λοιπά, αλλά αυτή που πάντα μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα μονοπάτι που αλλάζει η φύση, που δείχνει από όλα, βλέπεις και τον Όλυμπο, κάποια στιγμή βλέπεις και αρχαίο υδρογειο, και είναι η σηματοδοτημένη διαδρομή από τους Λαμπομήλους προς Καρίνη. Που περνάει και από το υδραγωγείο. Περνάει από το υδραγωγείο. Κάθε εποχή, ακόμα και το καλοκαίρι, μπορείς να πας, όπως γενικά και στην περιοχή της Αγιάσου, γιατί έχεις δέντρα και σκιά. Τα ποταμάκια. Ναι. Είναι ονειρική. Έτσι, έχει πολύ ωραία ενέργεια όλη αυτή η περιοχή. Είναι αυτό που λέει ο φίλος μας, ο Μάνος ο Ορφανός, κάπου μαγικά αυτή τη διαδρομή. Μαγικά, ναι. Κάπου μαγικά, ναι. Ισάκ, εσύ ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή στο νησί? Στο νησί. Ή εσύ, παιδί, δεν μένεις στο νησί, πες μας την αγαπημένη σου διαδρομή γενικά. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει στους Καταράκτες του Κλαπάδου, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδρομή. Θα ήθελα πάρα πολύ να την ξανακάνω. Ωραία. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να πας και να, έχεις και να βρέξεις και λίγο. Να βρέξεις. Νόμιση. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλούς καταράκτες στο νησί. Πάνω από 16, ξέρουμε. Ναι, σίγουρα είναι περισσότεροι. Ναι. Φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλσα και τον Κώστα και τον Ισαάκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Έχουμε πει ότι τις εκπομπές μπορείτε να τις ακούτε στο YouTube, όταν μπείτε στη σελίδα στο YouTube στο νησί, και στο Facebook στη σελίδα FZIN99FM. Και ζωντανά από το νησί κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ραντεβού.